Αυτές λοιπόν ήταν τώρα πάμε να σήμερα. Στο στούντιο εδώ τον Νίκο τον Βασιλάκο, τον συνάδελφο του δημοσιογράφου τεχνολογίας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Με καινούργιες νέες ειδήσεις high-tech. Ένα ηλεκτρονικό μαγούλα να αγοράσει φούρνο είναι ακριβώς, να αγοράσει ψυγείο. Δόσεις, καμία νέα αύξηση από 1η Απριλίου και για 12 μήνες. Το μέτρο αφορά όλους τους συνεπείς δανειολήπτες που έχουν και κειμενόμενο επιτόκιο λογιστές. Και τέλος, με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Αυτές λοιπόν ήταν εφημερίδες και για σήμερα. Στο στούντιο εδώ τον Νίκο τον Βασιλάκο, τον συνάδελφο του δημοσιογράφου τεχνολογίας. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. 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 Με καινούργιες νέες ειδήσεις high-tech. Ένα ηλεκτρονικό δημόσιο. Το μόνο που δεν έχει γίνει ακόμα ηλεκτρονικό και αναμένεται είναι το ΕΦΚΑ και οι πολεοδομίες. Μέσα μόνο αυτά μας έχουν μείνει. Στα επόμενα 4 χρόνια και αυτά θα γίνουν ηλεκτρονικά. Λέμε τώρα από τα μεγάλα project που είναι να γίνουν. Γιατί υπάρχουν και μικρότερα, τα οποία σιγά σιγά γίνονται. Γενικά είναι μια ειρηνική επανάσταση αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή σκεφτείτε ότι με τις ευλογίες του κορονοϊού και με τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν μπορούμε να μιλάμε πια για έναν εκψηφιασμό του δημοσίου. Εξηλεκτρισμό. Δηλαδή, παλιά τι κάνανε. Επειδή σου λέει πρέπει να βάλουμε το ρεύμα στα νοικοκυριά, πώς θα το βάλουμε. Δεν μπορεί το νοικοκυριό στην Κάτω Μαγούλα να αγοράσει φούρνο, είναι ακριβώς. Να αγοράσει ψυγείο, είναι ακριβώς. Τι κάνανε, τους στέλνανε ένα ηλεκτρικό σίδερο. Το ηλεκτρικό σίδερο έβαλε τον ηλεκτρισμό σε κάθε σπίτι. Έτσι λοιπόν, με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ηλεκτρονικό δημόσιο και με αυτό που ανακοινώθηκε και αναμένεται, το οποίο θα πούμε τώρα, το δημόσιο θα μπει σε κάθε σπίτι. Για να δούμε τι είναι αυτό λοιπόν το οποίο ανακοινώθηκε και αναμένεται, κύριε Βασιλιά. Τηλεφωνικό κέντρο, κυρίες και κύριοι. Ένα τηλεφωνικό κέντρο το οποίο θα είναι του δημοσίου και θα παίρνεις τηλέφωνο και θα λες. Γιατί άνθρωπος είσαι και θες να επικοινωνήσεις. Θα λες λοιπόν. Θέλω μία άδεια γάμου. Θέλω μία άδεια βάφτισης. Θέλω να κάνω μεταδημότευση. Θέλω να πάρω τα εκλογικά μου δικαιώματα, να τα πάω κάπου αλλού ή θέλω να κάνω μια άλλη διαδικασία. Ποια είναι αυτή, να κάνω μια μεταβίβαση ακινήτου, βρε αδερφέ, ή έχω εκκρεμότητες. Κάποιες εκκρεμότητες να δω, να τσεκάρω με την εφορία. Θέλω να μιλήσω με έναν άνθρωπο να μου πει πώς θα το κάνω. Όλα αυτά θα γίνονται ακόμη πιο εύκολα, εύκολα απλά ιντερνετικά, ψηφιακά, με το τηλεφωνικό κέντρο του δημοσίου, το οποίο προσέξτε, δεν θα είναι ρομπότ, δεν θα είναι τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα απαντά στην κλίση του Έλληνα και της Ελληνίδας πολίτη, θα χρεώνεται την υπόθεση, θα είναι ο Γιώργος, ο Μίτσος, η Γεωργία, η Μαριγούλα, η οποία θα λέει ναι, σας ακούω κυρία Περώνα, πείτε μου το πρόβλημά σας και θα το παρακολουθήσουμε μαζί. Σας ακούω κύριε Μποτώνη, ναι, σε μία εβδομάδα θα κάνουμε μαζί μία παρακολούθηση, αυτό που λένε οι ξένοι follow-up, θα κάνουμε μια παρακολούθηση του ζητήματός σας και θα το λύσουμε. Και θα σε πηγαίνουν βήμα-βήμα και δεν θα είναι αυτό το απρόσωπο πράγμα ενός τηλεφώνου που το ζήσαμε, το οποίο χτυπάει του κάκου σε μια υπηρεσία και δεν το σηκώνει κανείς, γιατί δεν γίνεται ο υπάλληλος που εξυπηρετεί. Υπάρχει και μια κοινή λογική. Θα είναι ένας μαγικός αριθμός αυτό, δηλαδή. Θα είναι ένα τετραψήφιο ή πενταψήφιο που θα καλείς και θα είναι όλο το δημόσιο. Όλο το δημόσιο σε μια γραμμή. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία. Πολλοί άνθρωποι πάντως θα πρέπει να δουλεύουν σε αυτό το τηλεφωνικό κέντρο, κύριε Βασιλάκο, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει. Αλλά το πιο σημαντικό από αυτά που μας είπατε είναι ότι ο καθένας θα χρεώνεται και μία υπόθεση. Δεν θα έχει αυτό το πρόσωπο ότι περιμένετε, ακριβώς, θα κλπ. Και το μεγάλο κέρδος είναι αυτό, ότι θα δουλεύει κόσμος. Κόσμος θα βρει δουλειά σε μια εποχή που, να σας πω κάτι, τώρα όλο το Οχάιο εξηλεκτρίζεται στα αυτοκίνητα. Δηλαδή, όλη η αυτοκινητοβιομηχανία λέει: παλιά δουλεύαμε με κινητήρες εσωτερικής καύσης, τώρα δουλεύουμε με ηλεκτρονικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Και μαθαίνουν οι υπάλληλοι 50 και 60 ετών πώς θα συναρμολογούν ηλεκτρονικά αυτοκίνητα. Εμείς ως χώρα δεν πρέπει και εμείς να φτιάξουμε νέες θέσεις εργασίας 2023, 2024, 2025, αλλιώς τι περιμένουμε? Να έρθει η τεχνητή νοημοσύνη μόνη της να αντικαθαστήσει όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και εμείς να κοιτάμε με κιάλια την πρόοδο? Ας μην γίνει βία λοιπόν αυτό το πράγμα, και σε αυτό το πλαίσιο έρχονται όλες οι καινοτομίες που εισάγονται βήμα-βήμα και αναλογικά για να μπορούν να εξυπηρετήσουν και τον πολίτη, ο οποίος δεν μπορεί εύκολα να συνδεθεί από εκεί που είναι.
Μάλιστα, το περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία αυτό το τηλεφωνικό κέντρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Λοιπόν, τώρα, πολύ ωραίο. Κύριε Βασιλάκο, υπάρχουν τηλέφωνα τα οποία απενεργοποιούν βηματοδότες. Καταλαβαίνουμε τώρα πόσο σημαντικό είναι τώρα αυτό. Τώρα θα πούμε και θα το εξηγήσουμε. Λοιπόν, έχεις το τηλεφωνάκι σου, καλή ώρα, το οποίο το κρατάς και το βάζεις στην τσέπη του υποκαμίσου σου. Εδώ, κλαπ. Ναι, από πίσω όμως, κυρίες και κύριοι, έχεις βηματοδότη. Αυτή η συσκευή έχει μαγνήτη για να κάνει ασύρματη φόρτιση. Hello! Πάει ο βηματοδότης. Εχαιρέτησε και μαζί και ο ασθενής. Οπότε βγήκε η Apple και είπε, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, όσοι έχετε βηματοδότη, να ξέρετε ότι αν έχετε iPhone 12, iPhone 13 ή iPhone 14, κινδυνεύετε και γι' αυτό το λόγο δεν θέλουμε το τηλεφωνάκι σας να το βάλετε κλαπ στην τσέπη του πουκαμίσου εδώ πέρα, ούτε να το έχετε σε ένα μπουφάν από την έξω μεριά, γιατί αυτό κλαπ ματσάρει στο βηματοδότη και bye bye ο ασθενής. Οπότε μόνο, έβγαλε συγκεκριμένη οδηγία και είπε, όχι μόνο όμως για τα iPhone, είπε και για τα ρολόγια. Γιατί είπε ότι το ρολόι, αν πατήσεις τη στεφάνη και του προγραμματίσεις το ηλεκτροκαρδιογράφημα και ρίξεις ρεύμα από τη μία για να περάσεις στην άλλη, γιατί τι κάνεις, κάνεις κύκλωμα με τα δύο χέρια, το βλέπετε που το κάνω, πατάω και τη στεφάνη, στέλνω ηλεκτρικό ρεύμα, εδώ όμως υπάρχει βηματοδότης και το ξέχασα. Αυτό δεν γίνεται με τις νέες συσκευές. Όλοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι οι συσκευές που σχετίζονται με τον καρδιακό παλμό, όπως και αυτό που είχαμε δείξει σε προηγούμενη εκπομπή με την ηλεκτροδιέγερση που κάνουμε για να έχουμε γυμναστική, δεν μπορείς να έχεις προβλήματα με την καρδιά και να πεις κάνω ηλεκτρομυοδιέγερση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μπορείς να κάνεις μόνο αν δεν φέρεις εσωτερικά, κάτω από το δέρμα σου, συσκευή ηλεκτρονικών παλμών. Να σας ρωτήσω πρέπει... τώρα, μιλάμε μόνο για τα συγκεκριμένα μοντέλα, με συγχωρείς... 12, 13, 14. Μάλιστα. Άρα γιατί πρέπει... που έχουν το μαγνήτη. Γιατί έχουν το μαγνήτη. Το 11 μάλιστα δεν έχει ισχυρό μαγνήτη. Οι γιατροί πρέπει να τα λένε τώρα στους ασθενείς αυτά σίγουρα και οι δικοί μας άνθρωποι, όταν έχεις βηματοδότη, να τους το υπενθυμίζεις. Το γνωρίζουν για τον μαγνήτη γενικότερα οι ασθενείς που έχουν βηματοδότη. Το ξέρουν περισσότερο. Απλά ενδεχομένως να μην ξέρουν ποιες συσκευές έχουν μαγνήτη. Αυτό είναι το θέμα. Να τα αποφεύγουμε πάντως γενικά τα τηλέφωνα. Αυτό είναι τα κινητά. Λοιπόν, τώρα, στο επόμενο θέμα. Πάμε στα κρυπτονομίσματα. Τι γίνεται εδώ πέρα, κύριε Βασιλάκο? Εδώ υπάρχουν δύο προφήτες. Οι προφήτες που λένε θα πάει πάνω και οι προφήτες που λένε θα πάει κάτω. Mm. Οι Έλληνες όμως τώρα δεν είναι ούτε στο πάνω ούτε στο κάτω, γιατί έχουν βγει από τα κρυπτονομίσματα. Ένα στους 15 μόνο έχει παραμείνει με κεφάλαια σε κρυπτονομίσματα τοποθετημένα, σύμφωνα με στοιχεία που έβγαλε επίσημος φορέας της χώρας μας. Οπότε τι λένε τώρα όλοι? Ότι πρώτον, εάν θα γίνει έκρηξη, γιατί όποτε υπάρχει τραπεζική κρίση, τα κρυπτονομίσματα υποφελούνται. Όποτε υπάρχει τραπεζική ομαλότητα, τα κρυπτονομίσματα δυστυχώς για αυτούς που τα έχουν πέφτουν. Οπότε τι γίνεται? Λένε πρώτον, οι περισσότεροι Έλληνες έχουν βγει. Να πούμε ότι στη χώρα μας ειδικά, όπως και σε όλες τις χώρες του κόσμου, ζήσαμε σωρία απατών που βασίστηκαν σε παράνομες πυραμίδες, αεροπλανάκια όπως ονομάζονται, απάτες οι οποίες έπαιρναν χρήματα από τους ταλέπορους πολίτες και υποτίθεται ότι τα κάνανε επενδύσεις, αλλά στην ουσία τα χρήματα γινόντουσαν καπνός. Οπότε τώρα σε μια νέα προσέγγιση σου λέει ότι οι Έλληνες φοβήθηκαν, βγήκαν από τα κρυπτονομίσματα, που σημαίνει τα χρήματα είναι είτε στον παούλο, είτε στο μαξιλάρι, είτε στην τράπεζα και περιμένουν τις νέες εξελίξεις. Βέβαια θα σας πω ότι υπάρχουν εκεί αισιόδοξοι που λένε ότι τώρα ετοιμαζόμαστε για έκρηξη με πρόβλεψη τα 100.000 δολάρια για το bitcoin μέχρι το τέλος του 23, την ίδια στιγμή που ο Warren Buffett λέει το bitcoin είναι κάτι που δεν υπάρχει, μη βάζετε λεφτά, δεν έχετε κανένα λόγο να εμπιστεύεστε ένα φάντασμα του νομισματικού συστήματος. Μάλιστα. Πάμε τώρα και στο... Έφτασε το καινούργιο iOS, κύριε Βασιλάκο, και σε τι μας θα μας μεγάλες βοηθήσει αλλαγές. Μάλλον αυτό. Σας μιλάω για πολύ μεγάλες αλλαγές, οι οποίες σχετίζονται με την καθημερινότητά μας και με αυτά που κάνουμε. Πρώτον, νέα emojis. Να μπορούμε δηλαδή να στέλνουμε εικόνες, οι οποίες εικόνες έχουν και άλλα συναισθήματα, τα οποία τώρα τι κάνονται, εξεικονίζονται, απεικονίζονται ή απεικονίζονται μέσα από μικρά όμορφα φατσάκια, φατσούλες στο κινητό μας.
Αυτό θα δώσει νέες δυνατότητες μαζί με ειδική επισκευαστική μέθοδο για κάθε σύνδεση με τα Wi-Fi που γίνεται στην μέσω του κινητού. Όταν το κινητό μας έχει πρόβλημα με το Wi-Fi, με τη νέα έκδοση 16.4.1 λύνονται όλα τα προβλήματα. Άρα μία αναβάθμιση, μία ενημέρωση πρέπει να κάνουμε όταν η οποία δεν είναι απλή όμως, είναι ενημέρωση που χρειάζεται το κινητό συνδεδεμένο, μία ώρα περίπου αναμονή και μετά θα μείνετε με κανένα τεταρτάκι χωρίς κινητό τηλέφωνο, διότι είναι μεγάλη αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος, γιατί τώρα πια τα έξυπνα τηλέφωνα όταν αναβαθμίζονται, τι κάνουν, δίνουν νέες δυνατότητες που σχετίζονται και με την ασφαλειά μας. Να σας πω ότι το πιο σημαντικό σημείο της νέας αναβάθμισης είναι το ιδιωτικό δίκτυο. Δηλαδή θα μπορείς να μπαίνεις χωρίς να σε βλέπει κανένας στα δίκτυα κινητής, σταθερής και ίντερνετ από το κινητό σου. Μάλιστα, για να τη δούμε. Τώρα, κύριε Βασιλάκο, στο Harvard θα σπουδάζουμε δωρεάν. Πώς θα γίνει αυτό? Είναι ευχάριστη είδηση της μέρας. Και με αυτό θα κλείσουμε ευχάριστα, γιατί μπορείς να μπεις στο Harvard, να συνδεθείς. Αυτό που λένε σπούδασε στο Harvard, ορίστε, 11-12 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες μπορούν να μπουν και να σπουδάσουν στο Harvard δωρεάν από τον υπολογιστή τους και να πιστοποιηθούν μέσω της διεύθυνσης harvard.edu, πλαγιοκάθετος free. Εκεί μπορούν να βρουν όλα τα μαθήματα που προσφέρονται δωρεάν και είναι μαθήματα τα οποία δίνουν ανταγωνιστικότητα στις δεξιότητες του ανθρώπου που τα κάνει, για να μπορεί να βγει στην ελληνική και τη διεθνή αγορά και να είναι όχι μόνο περιζήτητος και περιζήτητη, όχι μόνο ανταγωνιστική, αλλά και η ζητούμενη πλέον υπάλληλη. Γιατί θα σας πω ότι αυτό είναι και ο στόχος του Harvard, να εκπαιδεύσει δωρεάν όλες τις χώρες και όλους τους πολίτες που δεν μπορούν να σπουδάσουν, γιατί το κόστος μόνο των διδάκτρων είναι 120.000 ευρώ το χρόνο. Μες. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να καταφέρουμε να το κάνουμε προσιτό. Εύκολα, απλά, ηλεκτρονικά, ψηφιακά, φτηνά. Ποντίκι στο χέρι, χρήματα στο πορτοφόλι. Και άλλα μεγάλα πανεπιστήμια, πάντως, κύριε Βασιλάκο, κατά διαστήματα της προσφέρουν κάποια δωρεάν μαθήματα. Βέβαια, και το MIT και όλοι και το Berkeley μέσα από την πλατφόρμα edx.org. Λίγο ψάξιμο θέλει. Berkeley, MIT, Harvard, όλα κοντά σας, στο κλικ του ποντικού. Ας είναι αυτό το Πάσχα και οι διακοπές του Πάσχα δημιουργικές μέσα από εκπαίδευση. Είναι καλή είδηση, πραγματικά, είναι όπως το είπες. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Βασιλάκου. Σας περιμένουμε και την επόμενη εβδομάδα με τα πολύ ενδιαφέροντα θέματά σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.